Λοιπόν, χαίρετε, έκτακτο vlog, καφεδάκι, να πιούμε μαζί τώρα για να σας αποζημιώσω και για τον ήχο του τελευταίου vlog θέλω να χωρίσω, ο οποίος δεν είναι καλός, η ώρα είναι 8.59, τρίτη σήμερα, 21 του Γενάρη και ετοιμαζόμουν προ λίγο για να αρχίσω να γυρίζω vlogs, ναι, καλά ακούσατε, το βράδυ να γυρίσω vlogs, αλλά... Ε, ανέβηκε το βίντεο το οποίο το γνώριζα πως δεν είχε καλό ήχο. Έκανα ό,τι μπορούσα για να, διασώσω, να περισσώσω εκείνο τον ήχο, θα σα πω στη συνέχεια. Και άρχισαν να έρχονται βροχή τα μηνύματα ότι ο ήχο δεν είναι καλό. Έτσι κάνω αυτό το vlog για να σα μιλήσω για τον ήχο και για να σα εξηγήσω και πώ γυρίζω τα vlogs. Λοιπόν, επειδή για να μπορέσω να γυρίσω ένα vlog χρειάζονται τρία πράγματα. Το πρώτο το πράγμα πρέπει να έχω έτοιμο το υλικό. Δηλαδή, να έχω διαβάσει τα mail που έχω ανταλλάξει με του ανθρώπους που έχουν στείλει για vlog. Να έχω, ο, να έχω αλλάξει κάποια στοιχεία από την επιστολή γιατί πολλέ φορέ οι φίλοι γράφουν θεμωμένοι, γράφουν κουρασμένοι, γράφουν στενοχωρημένοι, γράφουν βιαστικά και γράφουν πράγματα τα οποία εγώ διαβάζοντα την επιστολή αντιλαμβάνομαι πω μπορεί να μην τους κάνουν καλό και πρέπει να τα αλλάξω. Και πρέπει να έχω ε, ετοιμάσει ε, το κείμενο. Τώρα να δείτε τα κείμενα που έχω εδώ έτοιμα, τα έχω στι σημεία του κινητού μου. Κοιτάξτε, εδώ α πούμε: Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχω 9 τώρα έτοιμα για γύρισμα. Δεν, δεν νομίζω να προλάβω να γυρίσω και τα 9 απόψε, αν δεν να γυρίσω 3, 4 μέχρι τι 11 που θα πάω να καθίσω από εκεί πέρα να δούμε καμία ταινία. Γιατί έχω, έχω, έχω και άντρα. Με το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, ε, πρέπει, πρέπει, να ετοιμάσω το υλικό, το οποίο υλικό μου παίρνει ώρα. Δηλαδή, για να ετοιμάσω το υλικό αυτό για, τα 9, για αυτά τα 9 βίντεο, έχω ασχοληθεί 6-7 ώρε. Περίπου 40 λεπτά στο κάθε υλικό. Γιατί πρέπει Να, να διαβάσω και λίγο, να το δω προσεκτικά Λοιπόν, το άλλο πράγμα που πρέπει να κάνω για να κάνω βίντεο είναι να είμαι ευπρεπή. Του τέστην τα μαλλιά μου να βλέπονται, <laughs> όχι να είναι τέλεια, γιατί σίγουρα δεν έχω τέλεια μαλλιά. Και ευχαριστώ και για τα σχόλια σα για τα ζουρά μαλλιά. Κάνω ό,τι μπορώ. Να είμαι μακιγιαρισμένη, γιατί και εγώ ίδια θεωρώ ότι είναι καλύτερα να υπάρχει μια καλή εικόνα και ένα καλό ήχο σε ένα βίντεο για λόγου καλεσθησία. Και το τρίτο, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με τα άλλα δύο, πρέπει να είμαι ξεκούραστη. Σήμερα το πρωί ε, σηκώθηκα και ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη γιατί χθες Δευτέρα γύρισα σε 7 βίντεο δηλαδή είχα την προετοιμασία, το γύρισμα, τη μεταφορά στο YouTube δηλαδή πρέπει να τα γυρίζω από τις προηγούμενες μέρες για να προγραμματίζονται σωστά και να προλαβαίνω να βγαίνουν στην ώρα τους και ε, ε, πήγα το βράδυ να κοιμηθώ Άργησα να κοιμηθώ επίτηδε για να χαλαρώσω. Δεν χαλαρώσα αρκετά και δεν κοιμόμουν καλά το βράδυ. Ξύπνησα στι 2 ώρε, μετά ξύπνησα ξανά στι 3 ώρε και είχα 5 ώρε ύπνο. Οπότε το πρωί που σηκώθηκα, απαντούσα email, έκανα άλλε δουλειέ γιατί ήξερα ότι ήμουν πολύ κουρασμένη και ούσα κουρασμένη δεν θα είχα καλή απόδοση στο vlog. Θέλω να με ακούτε να λέω πράγματα τη προκοπή. Όχι να είμαι κουρασμένη και να μιλάω βαρεμένα ή να μην δουλεύει γρήγορα το μυαλό μου. Κοιμήθηκα το μεσημέρι δυόμισι ώρε και σηκώθηκα, ετοιμάστηκα και τώρα στις 9 θα αρχίσω να γυρνώ βλόγκ. Φυσικά, καθυστέρησα και μια ώρα γιατί είχα κάποια μηνύματα που είχα να απαντήσω από κάποιου ανθρώπου που έστελαν επίμονα μηνύματα στο Messenger και έπρεπε να απαντήσω και να πω να ξεκαθαρίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν είμαι ψυχολόγος όλων των χιλιάδων ανθρώπων με ακολουθείτε ο καθένας πρέπει να πηγαίνει στο δικό του ψυχολόγο και ότι δεν στέλνουμε μήνυμα κάθε τρει και λίγο στο DM του Instagram, στο DM του Twitter, στο DM του Facebook, στο DM του, του LinkedIn ή οπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε άλλο social media ή στο Viper ή στο WhatsApp, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και να ζητάμε συνέχεια γνώμη. Τώρα να γράψει κάποιο ένα μήνυμα, θέκλα μου, τι κάνει, είσαι καλά. Βλέπω τα βίντεο και μου αρέσουν πολύ. Και να στείλω και εγώ τρει καρδούλε. Αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου να το κάνω. Αλλά να με ρωτά κάποιος συνέχεια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ρωτήσει το ψυχολόγο του, ενώ πάει στο ψυχολόγο και δεν το ρωτάει, έναι πρέ, πρέπει να φάω χρόνο να εξηγήσω. Τέλος πάντων, να σας πω τι έγινε με τον ήχο. Έχω ένα μικρόφωνο, το οποίο έχω αγοράσει ειδικά για το τηλέφωνο με το οποίο μαγνητοσκοπώ. το σκοπό. Είναι ένα επαγγελματικό τηλέφωνο. Η μάρκα του είναι Apple G, είναι μια εταιρεία Apple που είναι ειδικά για Apple τηλέφωνο γιατί σα έχω ξαναπεί ότι χρησιμοποιώ ένα παλιό μου τηλέφωνο το iPhone 6s Plus το οποίο ε, γράφει σε, μικρότερο, σε, μικρότερο, σε μικρότερο, μικρότερο όγκο το βίντεο, δηλαδή όταν γράφω από την προστινή κάμερα αυτού του κινητού βγαίνει πιο μικρό το βίντεο και μπορεί να βγαίνει πιο γρήγορα στο YouTube και έχω αγοράσει αυτό το μικρόφωνο, το οποίο αν δεν κάνω λάθο, 230 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή του. Και μάλιστα έχω πάρει το προηγούμενο μοντέλο. Γιατί ήταν το καινούργιο, ήταν γύρω στα 450 ευρώ. Και μου είπε ο άνθρωπο: Μπορεί να πάρει το παλιό το μοντέλο και να κάνει εξίσου καλά τη δουλειά του. Γιατί δεν είναι η μουσική που θα έχω γραφήσει, είναι κουβέντα. Λοιπόν, αυτό το μικρόφωνο το έχω πάρει μέσα στον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Και ε, δουλεύει καλά, νομίζω. Τι τελευταίε μέρε, Πρέπει να τραβήχτηκε κάποιο σύρμα εδώ στο μικρόφωνο. Γιατί μου έστειλαν δύο-τρει άνθρωποι που ακούν τα βίντεο με ακουστικά, θα έκανα μου κοίταξε λίγο τον ήχο, υπάρχει ένα βόμβο. Αυτό έγινε, μου το είπατε, Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο. Εγώ είχα κάνει γύρισμα, μαζικό γύρισμα, είχα κάνει την προηγούμενη Πέμπτη. Όλη μέρα γύριζα την Πέμπτη. Όλη μέρα από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Γιατί άμα πιάσω ρέντα και μπορώ να έχω απόδοση, το τραβάω. Δηλαδή είμαι σαν έναν καλλιτέχνη που να ζωγραφίζει έναν πίνακα και αν δεν έχει έμπνευση δεν θα ζωγραφίζει, αλλά αν έχει έμπνευση μπορεί να ζωγραφίζει και όλο το βράδυ, όπως το ίδιο τότε που όταν γράφω βιβλία μπορεί να συνεχίσω και το βράδυ να γράφω, εντάξει όχι στις 2-3 το πρωί, όχι στις 12 το... το, πιο, να τελειώσω τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, την πέμπτη μου μας πέρασε, ε, βιντεοσκοπούσα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τι 12 το βράδυ και γύρισα περίπου 9 βίντεο. Ένα εκ των οποίων ήταν και το αποψινό, το θέλω να χωρίσω, το οποίο εκείνο βίντεο κατά λάθο γυρίστηκε χωρίς μικρόφωνο. Γιατί σε κάποια φάση έβγαλα το μικρόφωνο για να βάλω το φορτιστή στο κινητό, κάνοντας διάλειμμα από το ένα vlog στο άλλο και το αποτέλεσμα ήταν να ξεχάσω να συνδέσω το μικρόφωνο και βγήκε χωρί μικρόφωνο. Με εκείνο τον ήχο ο οποίος ακούγεται όταν έχεις το τηλέφωνο σου σε μια απόσταση χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, το ανακάλυψα αυτό την επομένη το πρωί, γιατί την πέμπτη το βράδυ δεν τα ανέβασα τα βίντεο, τα, τα γύρισα, τα ανέβασα την Παρασκευή. Την Παρασκευή ασχολήθηκα με το να ανεβάσω τα βίντεο και να απαντήσω, απάντησα 50 μέλη την Παρασκευή για να απαντήσω και επιστολέ. Και την ώρα που το ανέβαζα αυτό είδα ότι ο ήχος ήταν χάλια και το πέρασα χωρίς υπερβολή πέντε φορές από πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Και βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η, το, η αλήθεια είναι ότι θα ήταν καλύτερα να το ξαναγυρίσω. Όμω για να το ξαναγυρίσω, έπρεπε να μπω ξανά σε κατάσταση γυρίσματο. Το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει, να μπω ξανά σε κατάσταση γυρίσματο. Από την προηγούμενη Πέμπτη που γύριζα ένα 12ωρο, εντάξει, εννοείται ότι κάνω και διάλειμμα, πω στην τουαλέτα, τρώω και κάτι, αλλά είμαι βαμμένη, ντυμένη, αλλάζω ξεσουάρ και προχωρώ. Και το πιο βασικό είμαι σε κατάσταση γυρίσματος, δηλαδή ε, μπορώ να έχω έμπνευση, είμαι σε, είμαι σε δημιουργική φάση. Ε, από την προηγούμενη Πέμπτη, η επόμενη φορά που κάθισα να γυρίσω βίντεο ήταν χθε. Χθε, Δευτέρα, 20 Ι, ε, Ιανουαρίου. Και μάλιστα είχα βγάλει το πρώτο βίντεο, εκείνο το έκτακτο με τα κοσμήματα». Γιατί καθίσαμε με τον Παναγιώτη την Κυριακή το βράδυ και δοκιμάζαμε το μικρόφωνο και νομίσαμε εμεί ότι αν χαμηλώσουμε την ένταση του μικροφόνου, χαμηλώνει και ο βόμβο. Ενώ τελικά ήταν θέμα συνδεσιμότητα. Και επειδή ήταν χαμηλωμένο ο ήχο, δεν ήταν ούτε χθε καλό ο ήχο. Δεν ήταν τόσο χάλια όσο σήμερα, αλλά μου λέγατε ότι πρέπει να το βάλω κοντά στο ακουστικό το τηλέφωνο μέσα στα αυτιά μου για να το ακούσω. Λοιπόν, το γύρισα εκείνο το έκτακτο, όπω το γυρίζω τώρα αυτό το έκτακτο, το ανέβασα, το έβαλα πάνω, μου είπατε για τον ήχο, βελτίωσα τον ήχο, το διορθώσα και γύρισα κι άλλα βίντεο χθε. Γύρισα μέχρι. Πότε γύρισα, μέχρι την Πέμπτη? Μέχρι την Τετάρτη. μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Γιατί πρέπει να τα γυρίσω πιο νωρί, να ανεβούν πάνω, να τα δει το YouTube, να τα κάνει review κλπ. Λοιπόν, και. Ε... Σήμερα, όταν ανέ... απόψε όταν ανέβηκε αυτό το βίντεο, εγώ είχα ξεχάσει ότι ο ήχο δεν ήταν καλό. Αν το θυμόμουν τη Δευτέρα, θα μπορούσα να το ξαναγυρίσω. Τώρα όμω τελείωσε. Τα έχω... διαγράψει και τι σημειώσει μου κιόλα. Γιατί τι διαγράφω, γιατί είναι πάρα πολλέ. Οπότε, απολογούμε για τον ήχο του βίντεο του... Με... θέμα Θέλω να χωρίσω που δεν είναι καλό. Δείτε αυτό το βίντεο το έκτακτο. Τα πιούμε ένα καφέ. Θα σα πω τα παραπορά μου, μου. κάνουν παρατηρήσει. Ο ένα στο μακρύ του και ο άλλο στο κοντό του. Δεν είναι καλό ο ήχο. Δεν ήσασταν μέσα στο θέμα. Δεν κάνατε το ένα, δεν κάνατε το άλλο. Ρε φίλοι, αυτό το βίντεο δεν θα το μοιραστώ πουθενά ούτε στο facebook πουθενά. Μόνο εδώ στο κανάλι για εμά του πολιτικού μα ανθρώπου. Ρε παιδιά, είμαι ένα άνθρωπο και προσπαθώ να κάνω αυτό το πράγμα. Το κάνω με όλη μου την όρεξη, με όλη μου την καλή διάθεση και με όλη μου την αγάπη. Όπω έχω και κάποιου περιορισμού. Περιορισμού όσον αφορούν τι αντοχέ, τι σωματικέ και τι ψυχικέ, και περιορισμού όσον αφορούν όσον αφορά στον εξοπλισμό. Δεν έχω επαγγελματικό εξοπλισμό, είναι εδώ, σα έχω δείξει. Εδώ σε ένα δωμάτιο που κάνω τα vlogs. Απολογούμε που δεν ήταν καλό ο ήχο. Το βίντεο αυτό το θέλω να χωρίσω, δεν είναι κανένα τραγικό βίντεο. Κανένα τραγικό με την έννοια δεν είναι κανένα wow βίντεο που να λέγονται πράγματα που δεν έχουν ξαναλεχθεί. Να σα πω το, το, την ουσία αυτού του βίντεο, έτσι. Και μην, μην, μην κουράζετε τα αυτιά σα να τα ακούτε, μπορεί να το κατεβάσουμε κιόλα. Αμα... Γράψτε μου στα σχόλια, αν θέλετε να το κατεβάσω. Δεν το ξανανεβάζω όμω, α. Θα μείνει αυτό η απόπλη. Ωραία. Δεν μπορώ. Γιατί είναι σαν να έχει φτιάξει ένα φαγητό που δεν είναι καλό, και προσπαθεί να το φτιάξει γιατί δεν φτιάχνεται, και μετά του πετά και μετά λε να φτιάξει άλλο. Με τι καρδιά να φτιάξει άλλο, όταν έχει βγει χάλια το βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ήταν μια κυρία, η οποία ενώ ήταν επαντρεμένη και είχε τα παιδάκια τη και νόμιζε πω ήταν μια χαρά ο γάμο τη, ο άντρα τη την απάντησε. Και όχι μόνο την απάντησε, αλλά την ενημέρωσε ότι είναι και ερωτευμένο με τη γυναίκα με την οποία την απάντησε και ότι ήθελε, να χω... ήθελε αυτός να χωρίσουν επειδή δεν αισθανόταν ερωτικά πλέον για τη γυναίκα του. Η γυναίκα του, αυτή η κυρία που στέλνει το γράμμα, τότε έδρασε όπως δρούν πολλές απατημένες γυναίκες. Προσπάθησε πάση θυσία να σώσει το γάμο της. Τώρα, μια δεκαετία περίπου μετά, βρίσκεται η ίδια σε αδιέξοδο γιατί πλέον, ο γάμος τους είναι νεκρός τα τελευταία δύο χρόνια. Λέει για περισσότερα χρόνια ότι είναι νεκρός. Λέει τα τελευταία δύο χρόνια ζούσε και σε διαφορετικά δωμάτια. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν καλή σχέση. Έχει καταλήξει και αυτή να μην το θέλει ερωτικά. Δηλαδή μετά που συγχώρεσε την απιστία του εντός αγωγικών ή μετά που τον έφερε πίσω ε, για το καλό της οικογένειας εντός αγωγικών ή για το καλό των παιδιών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο τέλο, και ήδη έχει φθαρεί μέσα τη συναισθηματικά και δεν το θέλει πλέον τον άντρα τη. Και ρωτάει το προφανέ να χωρίσει ή όχι. Και λέει: Θέλω να χωρίσω. Και τη λέω: Τη κυρία εκεί στο βίντεο που δεν είναι καλό ο ήχο, ότι από τη στιγμή που άλλο σου είπε ότι έχει αγαπήσει αλλού και ότι δεν είναι ερωτικά για σένα. Εάν τότε είχε κάποιον να σε συμβουλεύσει, αν τότε πήγαινε στο ψυχολόγο ή αν τότε πριν 15 χρόνια υπήρχε αυτό το κανάλι, θα μπορούσε να, έκανες, να, να, να λειτουργούσες διαφορετικά τότε, να μην το δεχθείς πίσω εφόσον δεν μετάνιωσε και εφόσον δεν, δεν ένιωθε και δήλωνε πως δεν ένιωθε ερωτική ελξία σένα και να μην υποβάλει τον εαυτό σου στο βασανιστήριο και στο μαρτύριο του να προσπαθείς να είσαι με έναν άνδρα ο οποίος δεν σε γουστάρει. Εντάξει, ε, θα, κάνουμε και, θα έχουμε και άλλες επιστολές στο μέλλον που θα είναι παρόμοιες, γιατί οι αρκετές επιστολές έχουν παρόμοιο θέ, παρόμοια θέματα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ε, κάνετε καφέ εσείς. Ελπίζω αυτό το βίντεο να έχει καλό ήχο. Και επίση άλλο κάτι άλλο να σας πω. Όταν θέλω να πω κάτι για ένα βίντεο, επειδή δεν είναι εύκολο να βγάλω βίντεο και να το ξαναποστάρω στο YouTube, γράφω σχόλιο κάτω από το βίντεο και το επισημαίνω. Είναι καρφιτσωμένο. Είναι το πρώτο σχόλιο. Προτού γράψετε κάτω από ένα βίντεο, δεν είναι καλό ο ήχο ή μια παρατήρηση, δείτε αν υπάρχει κάποιο επισημασμένο σχόλιο που ήδη απαντάω στο ερώτημα που θα κάνετε ή ήδη θέτω το θέμα γιατί το έχω θέσει και άλλοι προηγουμένω. Πώ σα θέλω την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση για εσά. Εγώ τώρα έχω ρέντα, θα γυρίσω κι άλλα. Και ευχαριστώ για την κατανόηση. Φιλιά.